Το Hollow Beam είναι λογισμικό για τη μελέτη και κατασκευή κτηρίων. Περιλαμβάνει δύο ομάδες προγραμμάτων για κτίρια. Τη στατική οικογένεια και τη κατασκευαστική οικογένεια. Η στατική οικογένεια είναι στην αγορά τα τελευταία 20 χρόνια και έχει πάνω από 3.000 χρήστες. Στη συνέχεια αυτού του βίντεο θα μας απασχολήσει η κατασκευαστική οικογένεια. Το κατασκευαστικό ασχολείται με τη μελέτη εφαρμογή του συνόλου του κτηρίου και καταλήγει στι προμετρήσει και τις κοστολογήσει. Απευθύνεται σε όλε τι κατηγορίε των επαγγελματιών που ασχολούνται με τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή κτηρίων. Δηλαδή, απευθύνεται σε αρχιτέκτονε, πολιτικού μηχανικού, σχεδιαστέ, εργολάβου, κατασκευαστέ και σε τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων. Το βίντεο που θα δούμε είναι η εκτέλεση μια πραγματική μελέτη στο Χολομπίμ σε πραγματικό χρόνο με σκοπό τη βασική εκμάθηση του προγράμματο. Αφού δηλωθούν τα βασικά στοιχεία τη μελέτη, ο μηχανικό μπορεί να περιγράψει τη γεωμετρία του φορέα αναλυτικά. Χρησιμοποιώντα ένα έτοιμο αρχιτεκτονικό σχέδιο, αρχείο DWG-DXF, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την περιγραφή των δομικών στοιχείων. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο που εισάγεται είναι δυναμικό και μπορούμε να χρησιμοποιούμε τι έλξει ώστε να προσδιορίζουμε τα σημεία εισαγωγή των δομικών στοιχείων χωρί να χρειάζεται ακριβή εισαγωγή των συντεταγμένων κάθε δομικού στοιχείου. Από τι ιδιότητε των υποστηλωμάτων μπορούμε να ορίσουμε το σταθερό σημείο και τι διαστάσει κάθε υποστηλώματο. Μπορούμε επίση να ορίσουμε τον τύπο του, καθώ και άλλα απαραίτητα στοιχεία για την σωστή εισαγωγή του φορέα. Όλε οι σύνθετε διατομές μπορούν να περιγραφούν με τυχεία, τα οποία τελικά θα ενοποιηθούν από τον χρήστη ώστε να προκύψει η διατομή που επιθυμούμε. Η σύνθετη διατομή θα επιληθεί. Θα θεμελιωθεί και θα οπλιστεί σαν ένα ενιαίο δομικό στοιχείο. Η διατομή του ανελκυστήρα μπορεί να περιγραφεί είτε χρησιμοποιώντα την έτοιμη σύνθετη διατομή είτε δημιουργώντα το σχήμα του με συνδυασμό τοιχείων, τα οποία τελικά θα ενοποιηθούν. Το πρόγραμμα διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία έτοιμων διατομών και ο μηχανικό μπορεί να συνδυάσει διαφορετικέ διατομέ για να δημιουργήσει υποστηλώματα πολύπλοκου σχήματο, αν αυτό απαιτείται από τη μελέτη. Τα δομικά στοιχεία που εισάγουμε δεν είναι απλώ γραφικέ απεικονίσεις. Είναι λογικέ οντότητε, με συγκεκριμένε ιδιότητε στο επίπεδο, αλλά και στο χώρο. Γι' αυτό και είναι δυνατή η ταυτόχρονη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου του κτηρίου. Η περιγραφή των δοκών είναι εξίσου απλή και γρήγορη διαδικασία, αφού γίνεται επίση γραφικά. Η υπολογιστική μηχανή του προγράμματο αναλαμβάνει να αναγνωρίσει τα ακριβή σημεία ενώσεω με τα υποστηλώματα και να δημιουργήσει ταυτόχρονα το χωρικό μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί για τι επιλύσει. Κάθε δοκό έχει τι ίδιε προκαθορισμένες ιδιότητε. Ο μηχανικό μπορεί εύκολα και άμεσα να τροποποιήσει τι ιδιότητε οποιασδήποτε δοκού. Μια συνεχή δοκός που διατρέχει πολλά υποστηλώματα μπορεί να περιγραφεί δηλώνοντα ω αρχή το σταθερό σημείο του πρώτου υποστηλώματο και ω τέλο το σταθερό σημείο του τελευταίου υποστηλώματο. Η ταυτόχρονη απεικόνηση του τρισδιάστατου μοντέλου επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό των λαθών κατά την περιγραφή του φορέα. Επιπλέον, βοηθά το μηχανικό να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του σκελετού του κτηρίου. Ανεξάρτητα σε ποια φάση εισαγωγή βρισκόμαστε, μπορούμε να κάνουμε προσθήκε ή αλλαγέ στον φορέα με μεγάλη ευκολία. Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τα όρια των πλακών και τι δημιουργεί όταν ο χρήστη πατήσει με το αριστερό πλήκτρο του ποντικού μέσα σε μια πλάκα. Οι πρόβολοι δημιουργούνται περιγράφοντα το περίγραμμά του. Είναι δυνατή η δημιουργία προβόλων πολύπλοκου σχήματο, χρησιμοποιώντα ευθύγραμμα ή και καμπύλα τμήματα. Η περιγραφή τη σκάλα γίνεται με δύο απλέ κινήσει. Υποστηρίζονται πολλά είδη τυποποιημένων σκαλών, καθώ και η γενική περίπτωση σκάλας. Ο μηχανικό δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο όσον αφορά τι σκάλε και την επίπτωσή του στην υπόλοιπη μελέτη. Οι ξυλότυποι, οι τομές, οι διαστάσει, τα χαρτιά σχεδίαση, οι προμετρήσει και η κοστολόγηση ενημερώνονται αυτόματα. Μπορούμε να αντιγράψουμε έναν ή περισσότερου ορόφου ώστε να αποφύγουμε την περιγραφή όμοιων ή σχεδόν όμοιων ορόφων. Σε κτίρια με πανομοιότυπου ορόφου, η δυνατότητα αυτή ελαχιστοποιεί το χρόνο περιγραφή του σκελετού του κτηρίου. Διορθώσει που τυχόν απαιτούνται μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια περιγραφή του σκελετού. Στην συνέχεια, μπορούμε να περιγράψουμε τα τυχεία πλήρωση κατά μήκο τη περιμέτρου του κτηρίου. Αφού έχουμε περιγράψει τα τυχεία πλήρωση, μπορούμε να σβήσουμε τι δοκού που βρίσκονται κάτω από αυτά, εφόσον δεν τι θέλουμε. Ο μηχανικό έχει τη δυνατότητα επιλογή του τύπου θεμελίωση. Μπορεί να δημιουργήσει μεικτή θεμελίωση, π.χ. με μονομένα πέδιλα και πεδιλοδοκή, καθώ και ανισόσταθμη θεμελίωση. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώθηκε η εισαγωγή του σκελετού. Θα συνεχίσουμε με την περιγραφή των τείχων και των ανοιγμάτων. Το πρόγραμμα περιέχει πάνω από 100 διαφορετικού τύπου τείχων, για κάθε περίπτωση κτηρίου και περιβάλλοντο. Ο μηχανικό μπορεί να του τροποποιήσει ανάλογα με τι ανάγκε του κτηρίου ή να δημιουργήσει έναν εντελώ νέο τύπο τείχου, συνδυάζοντα τρώσει υλικών. Για το παράδειγμα μα, θα επιλέξουμε έναν εξωτερικό τείχο με θερμοπρόσωψη 10 εκατοστών. Η περιγραφή των τείχων είναι όμοια με αυτή των δοκών, σχεδιάζοντα δηλαδή με το ποντίκι από παριά σε παριά υποστηλώματο και τροποποιώντα όπου χρειάζεται τι ιδιότητε του τείχου. Οι τείχοι αποτελούν ξεχωριστέ δομικέ οντότητε, με γεωμετρικά στοιχεία, ιδιότητε και αναλυτική προμέτρηση. Σύμφωνα με την BIM σχεδίαση, κάθε τροποποίηση ενό τείχου ενημερώνει αυτόματα όλα τα σχέδια και τι προμετρήσει. Για του εσωτερικού τείχου, θα επιλέξουμε ένα τείχο χωρί θερμομόνωση, πάχου 12 εκατοστών. Η περιγραφή των τείχων γίνεται ακόμα πιο εύκολη όταν χρησιμοποιούμε ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο ω φόντο. Ω δυναμικά στοιχεία, οι τείχοι αναγνωρίζουν το σημείο τομή του με κάποιον άλλο τείχο και προσαρμόζουν αυτόματα την λεπτομέρεια του σημείου ένωσή του. Μετά την ολοκλήρωση περιγραφή όλων των τοίχων, μπορούμε να συνεχίσουμε με την περιγραφή των ανοιγμάτων του κτηρίου, δηλαδή των πορτών και παραθύρων. Το πρόγραμμα περιέχει μια εκτεταμένη βιβλιοθήκη ανοιγμάτων. Κάθε τύπο πόρτα και παραθύρου έχει τι δικέ του ιδιότητε ώστε να είναι εύκολη η προσαρμογή στι ανάγκε κάθε μελέτη. Για την επιλογή τη πλευρά που θα ανοίγει το κούφωμα, εξωτερική ή εσωτερική, επιλέγουμε την αντίστοιχη πλευρά του τείχου και στη συνέχεια περιγράφουμε με το ποντίκι, την πόρτα ή το παράθυρο. Η γεωμετρία και οι προμετρήσει, τόσο των τείχων όσο και των ανοιγμάτων, ενημερώνονται αυτόματα με κάθε αλλαγή που κάνουμε. Για παράδειγμα, όταν σε ένα τείχο προσθέσουμε ένα παράθυρο, τότε αφαιρείται από την γεωμετρία του και από την προμέτρηση των υλικών η τρύπα του ανοίγματο. Αλλαγέ και διορθώσει εκτελούνται άμεσα, χωρί να χρειαστεί να σβήσουμε τον τοίχο για να περάσουμε το νέο κούφωμα. Συνεχίζουμε με την περιγραφή των εσωτερικών ανοιγμάτων. Κάθε ιδιότητα τη πόρτα, για παράδειγμα το πλάτο του ανοίγματο, ή το ύψο πρετού, ή το πάχο τη κάσα, ή ακόμα και το υλικό τη ποδιά, μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τι ανάγκε τη μελέτη. Η δυνατότητα του τυπικού ορόφου μα βοηθάει να εξοικονομήσουμε σημαντικό χρόνο από την δημιουργία των υπολείπων ορόφων, σε περίπτωση που αυτή είναι όμοιοι ή παρόμοιοι με τον όροφο αναφορά. Ολοκληρώσαμε την περιγραφή του κτηρίου, τόσο του σκελετού, όσο και των αρχιτεκτονικών του στοιχείων. Με τη βοήθεια των εργαλείων του Χολομπίμ, η περιγραφή του οκταόροφου φορέα ολοκληρώθηκε σε περίπου 20 λεπτά. Στην συνέχεια, θα δημιουργήσουμε την θερμομόνωση που χρειάζονται τα δομικά στοιχεία. Μπορούμε να επεξεργαστούμε την θερμομόνωση σε επίπεδο κτηρίου, ορόφου και μεμονωμένου δομικού στοιχείου. έχουμε την δυνατότητα περιγραφή πλακών δαπέδου, με την επιλογή του γκρομπετών. Το τελευταίο βήμα είναι η εφαρμογή των σοβάδων σε όλο το κτίριο. Σε μερικά δευτερόλεπτα, δημιουργούνται όλοι οι σοβάδες μέσα και έξω από το κτίριο. Τονίζεται ότι αυτά που είδαμε προηγουμένω και αυτά που θα δούμε στη συνέχεια γίνονται με ένα συμβατικό notebook σε μια οθόνη 1920x1080 και είναι σε πραγματικό χρόνο με το πραγματικό πρόγραμμα. Α δούμε τώρα μερικά επιπλέον κατασκευαστικά outputs του Hollow Beam Construct. Επιλέγουμε μία παραλλαγή του προηγούμενου κτηρίου. Το υπομελέτη και κατασκευή κτίριο έχει ολοκληρωμένο το υπόγειο και τους τρεις ορόφους, μέχρι τη φάση των σοβάδων. Ο τέταρτος όροφος έχει ολοκληρωμένους τους τείχους και τη θερμοπρόσωψη. Ο πέμπτο όροφο έχει ολοκληρωμένο μόνο το σκελετό, με την αναγκαία θερμομόνωση. Ζητάμε την πρώτη φάση της κατασκευής, που είναι ο σκελετός με τη θερμομόνωσή του. Εδώ είναι το υπόγειο με τη θεμελίωσή του. Η δεύτερη φάση είναι τα γκρομπετά. Η επόμενη φάση είναι οι τοίχοι που περιλαμβάνουν και τη θερμοπρόσωψη. Η τέταρτη φάση είναι η τοποθέτηση των κασών. Η πέμπτη φάση είναι οι σοβάδες. Μπορούμε να μετακινούμαστε διαρκώς με το ποντίκι, για να έχουμε μία σαφή εικόνα της κατασκευής. Με το εργαλείο τη εικονική πραγματικότητα μπορούμε να αφαιρέσουμε τι επάλληλε στρώσεις τη εκάστοτε περιοχή. Το κτίριο μπορούμε να το δούμε σε κατόψεις. Μπορούμε να το δούμε και σε το μέση προσώψη. Μπορούμε να δούμε ακόμα και τι αντίστοιχε τρισδιάστατε τομέ. Στη φάση του σκελετού, η BIM λογική επιτρέπει τη γνώση τη ακριβού θέση και των διαστάσεων κάθε οπλισμού του κτηρίου. Χρησιμοποιούμε τι απλέ εντολέ του περιβάλλοντο εικονική πραγματικότητα για να έχουμε και την οπτική επιβεβαίωση τη ακρίβεια του καταλόγου των οπλισμών. Τώρα ζητάμε την προμέτρηση και κοστολόγηση των υλικών και εργασιών του κτηρίου. Υπάρχουν όλα τα δεδομένα για να υπολογιστούν όλες οι αναγκαίες ποσότητες των υλικών και εργασιών που θα χρειαστεί η κατασκευή του κτηρίου. Μέσα σε χρόνο λίγων δευτερολέπτων έχουμε έτοιμες όλες τις προμετρήσεις. Προμέτρηση και ξυλοτύπου Προμέτρηση οπλισμού. Αναόροφο και αναδιατομή. Συνολικά η προμέτρηση των οπλισμών, με διαχωρισμό των ράβδων από τους συνδετήρες. Προμέτρηση θερμομόνωσης, αναόροφο και συνολικά. Εκτίμηση του κόστους του σκελετού. Στην συνέχεια, ζητάμε την προμέτρηση των τείχων. αναλυτικά και αναόροφο. Η εκτίμηση συνολικού κόστους για την κατασκευή των τοίχων. Η προμέτρηση των κουφωμάτων. Η εκτίμηση κόστους για τα κουφώματα. Η προμέτρηση των σοβάδων. Η πιο δύσκολη προμέτρηση και επιμέτρηση σε κάθε κτίριο. Εκτίμηση κόστου σοβάδων στα τετραγωνικά μέτρα και στα τρέχοντα μέτρα. η προμέτρηση των δαπέδων αναόροφο και συνολικά. Και τελικά, έχουμε το συνολικό κόστος κατασκευής του κτηρίου, μέχρι και τη φάση των δαπέδων. Με το Hollow Beam παρακολουθούμε την πραγματική κατασκευή του κτηρίου και κάνουμε ό,τι αλλαγέ απαιτηθούν. Για παράδειγμα, ζητάμε να αυξηθεί το ύψος του ορόφου στα 5 μέτρα. Η αλλαγή αυτή είναι πολύ μεγάλη, χάρη μόνο τη αφήνεια του παραδείγματο. Αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα είναι αρκετά για να δημιουργηθούν όλα τα νέα κατασκευαστικά σχέδια το τρισδιάστατο μοντέλο, ενημερώθηκε άμεσα. Σε οποιαδήποτε αλλαγή, όπως για παράδειγμα η διαγραφή ενός τείχου, η γεωμετρία, οι διαστάσεις, τα σχέδια και οι προμετρήσεις ενημερώνονται αυτόματα. Οι τομές έχουν επίση ενημερωθεί και περιλαμβάνουν τι τροποποιήσει που κάναμε. Τα υψόμετρα και οι διαστάσει έχουν αλλάξει και επιπλέον δεν υπάρχει ο ενδιάμεσο στίχο στον ενιαίο χώρο. Το αποτέλεσμα μπορούμε να το δούμε και στο τρισδιάστατο τη τομή. Με αυτόν τον απλό τρόπο, παρακολουθούμε την πορεία τη κατασκευή με τι πιθανέ αλλαγέ και στο τέλο, παραδίδουμε στον ιδιοκτήτη το φάκελο του κτηρίου ω κατασκευάστη. Στο κανάλι μα στο YouTube, μπορείτε να παρακολουθήσετε και το βίντεο του υπολογιστικού μόντιουλ τη αντισυσμική μελέτη που χρησιμοποιεί το ίδιο input και output που μόλι είδαμε. Πάντοτε, μετά από μια τέτοια παρουσίαση, μα τίθεται το ερώτημα, πώ είναι δυνατόν να γίνονται σε πραγματικό χρόνο όλα αυτά που είδαμε. Η απάντηση είναι απλή. Τα data του Hollow Beam είναι μόνο έννοιε. Για παράδειγμα, κολόνα, πλάκα, τείχο, παράθυρο κτλ τα δυσδιάστατα και τρισδιάστατα σχέδια, οι προμετρήσει, οι κοστολογήσει, τα κείμενα και οι πίνακε, δημιουργούνται ακαριαία από τη σύνθεση των εκάστοτε αποθηκευμένων κτηριακών ενιών. Αυτή είναι, η πέραν του BIM τεχνολογία, που διέπει το Hollow beam. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο.